Δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ όταν ήμουν μικρός, η μάνα μου έβαζε να βλέπω πάρα πολλές παιδικές ταινίες. Και όταν λέω πάρα πολλές, εννοώ πάρα πολλές. Ήταν κυριολεκτικά σε φάση. Ναι, καλησπέρα σας. Τι DVD έχετε για παιδιά? Έχουμε πάρα πολλά. Τι θέλετε? Όλα τα θέλω. Ναι, όλα. Όταν λέμε όλα. Ναι, όλα. 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 Αλλιώς το μαλακισμένο δεν το βουλώνει. Αυτό είναι επειδή είμαι η μάνα μου. Δεν είχαμε περούκες, πήρα αυτό. Και κάποιες δικαίως τις έχω ξεχάσει και τις έχω θάψει στο παρελθόν και κάποιες τις θυμάμαι ακόμα και σήμερα. Θα σας πω κάποιες τις οποίες είχα ξεχάσει εντελώς ότι υπάρχουν και τις έβλεπα μανιακά όσο ήμουν μικρός. Και φυσικά κάποιοι από εσάς θα τις ξέρετε ήδη και θα νιώσετε γέρι και κάποιοι άλλοι έχετε να δείτε πολλά αυτό το Σαββατοκύριακο. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα για να μπορώ να πληρώσω το ίντερνετ. Σου αρέσει να βλέπεις ταινίες? Έχεις όλο το ελληνικό Netflix και δεν έχεις τι άλλο να δεις? Ποιος μιλάει? Βάλε NordVPN, η υπηρεσία VPN που σε ελευθερώνει από όλους τους περιορισμούς. Ξεκλείδωσε όλο το περιεχόμενο του Netflix ή του Disney Plus, HBO Max και άλλων υπηρεσιών που δεν είναι ακόμα διαθέσιμες στην Ελλάδα με ένα κλικ. Ναι, κάτω εκεί. Είναι μια φωνή στο σπίτι μου και προσπαθεί να μου πουλήσει πράγματα. Και τώρα με 68% έκπτωση για τα πρώτα 2 χρόνια, βάζοντας τον κωδικό TOOKUGR ή πηγαίνοντας στο link της περιγραφής. Μισό λεπτό. Αυτά τα 2 χρόνια βγάζει Marvel σειρές στο Disney Plus της Αμερικής. Και με το NordVPN μπορείς να τις δεις με ασφάλεια από όποια συσκευή σε βολεύει. Άσε που σου προστατεύει και τα δεδομένα από hackers. Ναι, αστυνομία. Άκυρο, τελικά όλα κομπλέ, ναι. Ναι, γεια σας. NordVPN. Αγορά. Αυτό είναι μόνο 3 ευρώ το μήνα. Ευχαριστώ, φωνή. Marvel, σούρχομαι. Νούμερο 1. Σαν το σκύλο με τη γάτα. Ω ναι, φίλοι και φίλες, σαν το σκύλο με τη γάτα. Λέω αυτό το τίτλο και κάποιοι από εσάς σας έρχονται αναμνήσεις από το παρελθόν με εσάς να παίζετε κασέτες στο Game Boy και να βλέπετε αυτό το πράγμα να παίζει την τηλεόραση. Το Σαν το σκύλο με τη γάτα, παιδιά, ήταν το 2001 μια καταπληκτική ταινία που όταν το Hollywood ανακάλυψε ότι μπορεί να κάνει CGI γάτες και σκύλους, λέει: ωραία, θα τις πάρουμε όλες αυτές τις γάτες και τους σκύλους και θα κάνουμε spy movie. Γιατί ο James Bond είναι πολύ γερός για να παίξει, οπότε θα κάνουμε spy movie με γάτες και σκύλους. Ήταν πάρα πολύ καλή ιδέα για το 2001, γιατί σήμερα αυτά τα CGI γραφικά έχουν γεράσει χειρότερα και από τον Kevin του Home Alone. Φυσικά κάποιοι θα αναρωτιέστε ποιος είναι ο αγγλικός τίτλος αυτής της ταινίας. Ο αγγλικός τίτλος είναι το Cats and Dogs, αλλά λέγεται στα ελληνικά Σαν το σκύλο με τη γάτα, για να δείξει ότι είναι μια χωμωδία καταστάσεων που μπορείς να δεις με την οικογένειά σου, τη μάνα σου και το σπίτι σου. Γι' αυτό το λόγο όλες αυτές τις ταινίες το 2000 είχαν τέτοιους τίτλους που ήταν σπαρταριστικοί, ρε παιδί μου. Καταλάβαινες ότι θα γελάσεις το χιλάκι σου όταν θα πήγαινες στο σινεμά. Και θα μου πεις, ρε Κώστα, εσύ που είσαι νεότερος, σιγά την ταινία, δεν έχω ιδέα καν ποια είναι. Εγώ θα σου πω, φίλε μου, ότι αυτή η ταινία κόστησε 60 εκατομμύρια. Και αυτή η ταινία επίσης έκανε 200 εκατομμύρια δολάρια έσοδα σε εισιτήρια το 2001. Και τώρα θα μου πεις, τι είναι 200 ψωροεκατομμύρια? Θέλω να σου εξηγήσω το μέγεθος. Το 2001, 200 εκατομμύρια έσοδα έκανε μόνο το Lord of the Rings το 1. Και όχι ότι δεν είναι καλή ταινία το Cats and Dogs, αλλά Cats and Dogs, Lord of the Rings, έτσι. Και δεν λέμε φυσικά ότι η ταινία είναι σάπια, έτσι. Για τον Κώστα του 2001 που φοβόταν απίστευτα τις γάτες, το μια γάτα να είναι ομοχθηρός κατάσκοπος που θέλει να καταστρέψει το σύμπαν ήταν απίστευτα ρεαλιστικό. Ακόμα το βράδυ βλέπω εφιάλτες με το χιονούλι. Μαν το Θεό. Το ωραίο με αυτή την ταινία είναι ότι το Star την θεοποίησε όπως άλλες αντίστοιχες ταινίες και την έχω δει τόσες πολλές φορές, και αυτήν και τα άλλα δύο sequel, που ντρέπομαι. Και ναι, αυτή η ταινία αποφασίσανε ότι αξίζει να έχει άλλες δύο ταινίες. Γιατί όπως φαίνεται το 2001. Δεν παίρναμε και πολύ καλές αποφάσεις σαν ανθρωπότη. Νούμερο 2. Αγάπη μου, συρρήκνωσα τα παιδιά. Τι να πούμε για αυτή την ταινιάρα? Δεν κατάλαβα ποτέ γιατί αυτές οι ταινίες ήταν τόσο καλή ιδέα όταν βγήκαν. Άλλη μια οικογενειακή κωμωδία της Disney που χρησιμοποίησε τα εφέ της εποχής για μια casual πλοκή, όπως αντίστοιχες ταινίες, ο Ντένις ο Τρομερός, Μπετόβεν ο Σκύλος και άλλες καταπληκτικές ταινίες προσπαθούμε να ξεχάσουμε. Είναι από τα πιο καμένα franchise που ξέρω και θεέ μου πόσες πολλές φορές έχω δει αυτή την τριλογία. Ναι, φίλες και φίλοι, το Αγάπη μου συρρήκνωσα τα παιδιά είναι τριλογία. Ναι, είναι τριλογία. Γιατί δεν γινόταν αυτό το αριστούργημα να μείνει στη μία ταινία. Τι λέμε τώρα. Ήταν η χρυσή εποχή της φαρσοκομωδίας που έβλεπες πανέξυπνα αστεία, όπως ληστές να χτυπάνε τα τέτοια τους, ηλικιωμένοι να πηγαίνουν νοσοκομείο από τα ψυχοπαθή εγγόνια τους και κόσμος έψαχνε κόσμο. Πιθανότατα έτσι έχουμε και το πάμε πακέτο. Το Αγάπη μου συρρήκνωσα τα παιδιά είναι μία ταινία σταθμός και από τις καλύτερες τριλογίες του κόσμου, όπως το Hobbit, το Lord of the Rings και το Arthur και η Νίμοι.
Όχι, όχι, εντάξει. Ηρεμήστε, ηρεμήστε. Σας ξύπνησα, εφιάλτες από το παρελθόν. Αράξτε, κάντε ότι δεν το είπα ποτέ. Η πλοκή είναι η απόλυτα προφανής. Ό,τι λέει ο τίτλος. Ένας μπαμπάς φτιάχνει μια ακτίνα λέιζερ που συρρυκνώνει πράγματα και την αφήνει στο πατάρι. Τα παιδιά πηγαίνουν στο πατάρι και έχουμε ταινία. Αυτό είναι το αγάπη μου, συρρύκνω σε τα παιδιά. Κυριολεκτικά η ταινία ψάχνουν τα παιδιά του στον κήπο. Όλη η ταινία είναι τα παιδιά είναι στην άκρη του κήπου και μετά μπαίνουν μες στο σπίτι και εκεί κάπου τελειώνει και η ταινία. Έχουμε μια σκηνή που είναι ένα παιδάκι μέσα στα δημητριακά και προσπαθεί να το φάει ο μπαμπάς του. Μια καταπληκτική αστεία σκηνή που δημιούργησε εφιάλτες σε όλους μας με την χορηγία της Disney. Φυσικά δεν έμειναν εκεί. Φτιάξανε μετά το αγάπη μου μεγένθηνα το μωρό, αγάπη μου συρρυκνωθήκαμε και κάποιες άλλες ιδέες που μάλλον απορρίφθηκαν την Disney, όπως το αγάπη μου μεγένθηνα το πουλί μου, αγάπη μου μεγένθηνα τα βυζιά σου και το τελευταίο αγάπη μου με βάλαν φυλακή γιατί άρχισα να μεγενθύνω και να συρρυκνώνω διάφορα πράγματα σε όλο τον κόσμο και η κυβέρνηση με θεωρεί δημόσιο κίνδυνο. Εγώ την τελευταία ταινία θέλω να τη δω, η αλήθεια είναι. Και θα μου πεις απίστευτα ηλίθιοι τίτλοι και θα σας πω δεν έχετε δει την τελευταία σεζόν του Καφέ της Χαράς. Νούμερο 3. Αυτό που θέλουν οι γυναίκες. Ω Θεέ μου, τι καταπληκτικά δημοφιλής ταινία ήταν αυτή και είχα ξεχάσει την ύπαρξή της μέχρι που δημιουργήθηκε αυτό. Αυτή η ταινία είναι σαν τα παιδικά τραύματα που προσπαθείς να κρύψεις. Η πλοκή είναι απλή, είναι ο Mel Gibson, ο οποίος είναι ένας διαφημιστής, η ζωή του είναι χάλια, μέχρι που μία μέρα μπαίνει στο μπάνιο με το πιστολάκι, πέφτει το πιστολάκι μέσα, παθαίνει ηλεκτροπληξία και πεθαίνει. Τέλος ταινίας, αυτό ήταν. Για να είστε καλά. Όχι, πλάκα κάνω, το 2000 όταν έπεφτε στο μπάνιο με το πιστολάκι δεν πέθαινες, απλά άκουγες τις σκέψεις που έχει κάθε γυναίκα. Και προσοχή έτσι, όχι όλος ο κόσμος ακούς συγκεκριμένα μόνο τις σκέψεις από άλλες γυναίκες. Γιατί όπως και το 2000 και ο εγκέφαλός μας τότε ήταν full σεξιστής. Ντροπή σεξιστικό νεσοποιητικό. Η ταινία φυσικά όχι απλά είναι επιτυχία τύπου σαν το σκύλο με τη γάτα και έχει βγάλει, ξέρω εγώ, 400 εκατομμύρια έσοδα από το σινεμά. Η ταινία κοστίζει 10 εκατομμύρια παραπάνω από ό,τι κόστησε το σαν το σκύλο με τη γάτα. Και είναι σε φάση πώς σκατά έγινε αυτό. Πώς σκατά, ρε κερατάδες, μπορέσατε μόνο με έναν Mel Gibson να ξοδέψετε 10 εκατομμύρια παραπάνω ενώ οι άλλοι ζωντανέψανε γάτες και σκύλους. Τι συνέβη εκεί. Όπως και να έχει αυτή η ρομαντική κομμεντή που ήταν απίστευτη επιτυχία, αποφασίσαμε το 2019 αξίζει reboot και φτιάξαμε το αυτό που θέλουν οι άντρες. Γιατί δεν ξέρω για εσάς, νομίζω ότι υπάρχει πολλοί κόσμος που ήταν σε φάση ειδικά το 2019. Εντάξει, ρε παιδιά, ωραίο όλο αυτό έτσι με το τι συμβαίνει, ας πούμε, αλλά τι να απέγινε αυτός ο Mel Gibson που ήταν σε εκείνη την μπανιέρα και έπαθε ηλεκτροπληξία και άρχισε να ακούει τι σκέφτεται η κόρη του, ας πούμε. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Όπως και να έχει, μην την δείτε τη δεύτερη ταινία, γιατί ούτε η πρώτη ήταν καλή. Και ας την ξεχάσουμε για πάντα και ας προχωρήσουμε με τις ζωές μας. Εντάξει, υπάρχουν χειρότερα πράγματα αυτή τη στιγμή από αυτή την ταινία. Νούμερο 4. Flamber. Και πρόσεξε, δεν λέγεται Flamber. Όταν είχα διαβάσει το DVD, λέω τι φάση, γιατί ποιο λόγο ο Robin Williams αρχίζει και μαγειρεύει. Όχι, είναι Flamber και είναι χαρακτήρας σε μία ακόμα καταπληκτική ταινία της Disney. Άλλη μία ταινία που είχα ξεχάσει την ύπαρξή της, που την είδα πρόσφατα σε μία επανάληψη του Star και ένιωσα 90 χρονών. Το Flamber είναι μία οικογενειακή κωμωδία, η οποία, όπως και όλες τις ταινίες της Disney, κάποιος επιστήμονας κάνει παράνομα πειράματα στο υπόγειό του. Δεν ξέρω για ποιο λόγο η Disney έχει τέτοια μανία με επιστήμονες που κάνουν παρανομίες. Αλήθεια. Την ταινία της στα χέρια του φυσικά ο καταπληκτικός Robin Williams, ο οποίος είναι από τους αγαπημένους μου κωμικούς στον κόσμο και έχει παίξει σε φοβερές ταινίες που μπορώ να μιλάω για αυτές όλη την ώρα. Εάν θέλετε κάποιο βίντεο για τον Robin Williams, μπορείτε να γράψετε κάτω στα σχόλια. Και η ταινία είναι φοβερή, το CGI της Disney κλασικό και φυσικά η ταινία είναι άλλη μια ιδιαίτερη προσπάθεια της Disney που αξίζει τον κόπο να τη δεις, μιας και σε σχέση με όλες τις προηγούμενες ταινίες που σας είπα, είναι μια ταινία που έχει έστω και λίγο χαρακτήρα. Η πλοκή λοιπόν είναι ο Robin Williams, ο οποίος είναι επιστήμονας, όπως είναι όλοι οι επιστήμονες της Disney, φτιάχνει μια γλίτσα η οποία αποκτά συνείδηση και την ονομάζει Flamber. Το Flamber, εκτός από το να είναι ενοχλητικό σε όλη την ταινία, του αρέσει να χορεύει. Και αυτός έχει μια κοπέλα και θέλει να την παντρευτεί, και το Flamber χορεύει, και αυτός πρέπει να μην το δείχνει το Flamber. Και μετά μπαίνει η μαφία μέσα στην ταινία. Δεν ξέρω τι γίνεται. Αλήθεια σας λέω, έχω μπερδευτεί. Σε κάποια φάση το Flamber μπαίνει μέσα στο στόμα ενός μαφιόζου και ο μαφιόζος το κλάνει και πεθαίνει. Δεν ξέρω τι συμβαίνει με την Disney στα 90s. Αλήθεια σας λέω. Το Flamber για την καλή μας τύχη έχει ξεχαστεί σαν ταινία, διότι βγήκε το 1998 και όχι το 2018, γιατί αν έβγαινε το 2018 το Flamber θα έχει γίνει γκυφάκι αντί για τα Minions και θα σου στέλναν Flamber οι θείες σου μαζί με ροδοπέταλα και καλημέρες. Όμως όλα αυτά ανήκουν στο παρελθόν, γιατί να είναι καλά η Disney που έφτιαξε αυτές τις ταινίες πριν το 2000 που δεν χρειαζόταν να κάνει franchise το οτιδήποτε. Νούμερο 5. Κοίτα ποιος μιλάει. Σας ξυπνάω αναμνήσεις. Πόσες φορές έχετε δει αυτή την ταινία, ή μάλλον ταινίες. Το Κοίτα ποιος μιλάει συνεχίζει αυτό το άτυπο cinematic universe με ταινίες που θεωρούμε ότι είναι αστείες το να βλέπουμε άτομα στην οθόνη και να ακούμε τη σκέψη τους και αυτό θεωρούμε ότι είναι αστείο. Έτσι και το Κοίτα ποιος μιλάει, ουσιαστικά όλη η πλοκή είναι μια χωρισμένη μητέρα που βρίσκει καινούριο γκόμενο και ακούμε voice over τη σκέψη του παιδιού της. Και αυτή είναι η πλοκή. Αλήθεια. Απλά αποφασίσαμε ότι η μισή ταινία θα είναι voice over με πλάνα του μωρού. Γιατί
κωμωδία! Μα το μωρό σχολιάζει! Από μικρό και από γαζό μαθαίνεις την αλήθεια! Comedy! Αυτή λοιπόν η καταπληκτική φαρσοκωμωδία που ξεκίνησε στη χρυσή εποχή αυτών των ταινιών το 1989 μαζί με το Αγάπη μου συρρίκνωσα τα παιδιά και λίγο πριν ξεκινήσουν τα Home Alone, ήταν μια ταινία που αν ζούσε στην Ελλάδα την δεκαετία του 2000 θα την έβλεπε σε κάθε οικογενειακό τραπέζι. Και ήταν λες και το κάνανε επίτηδες για να σκάει σε τέτοια περίσταση. Και να σας πω κάτι, είναι πάρα πολύ ωραία κωμωδία. Ξέρετε ποιο δεν είναι ωραίο? Η μάνα μου! Αλήθεια, κάθε φορά που έπαιζε η ταινία, η μάνα μου ήταν σε φάση: σταματήστε όλοι τώρα να αναπνέετε! Έχει το κοίτα ποιος μιλάει! Το ένα! Όποιος μιλήσει θα το σκοτώσω! Και ήθελα να παίξω PlayStation, ρε φίλε, δεν ήθελα κάτι άλλο. Και εκεί αυτή να δει την ταινιάρα, την κομμωδιάρα, πω που μιλάει το μωράκι. Τι το ήθελα και τι θυμήθηκα να πούμε. Μια χαρά ήμουνα στα νεύρα μου. Και αφού συγχύστηκα με κάποιες από αυτές τις ταινίες και μπορεί να σας θύμισα και εσάς κάποιες και να νιώσατε γέρι σαν εμένα, αυτό ήταν ένα ακόμα Movie Corner. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Εάν σας αρέσουν οι ταινίες και θέλετε να μιλάτε για αυτές, μπορείτε να πάτε κάτω στην περιγραφή και να γίνετε μέλος του Discord server όπου μιλάμε και βλέπουμε ταινίες πολλές φορές μαζί. Και επίσης θα υπάρχουν κάτω τα social media μου, αν με βρείτε σε Instagram, Facebook και όλα τα υπόλοιπα. Και φυσικά, εάν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να αφήσετε ένα like. Αν δεν σας άρεσε, ένα dislike ή να το στείλετε σε κάποιο φίλο σας για να θυμηθείτε μαζί όλες αυτές τις ταινίες που μπορεί να έχετε ξεχάσει. Επίσης, γράψτε μου κάτω στα σχόλια κάποια ταινία που μπορεί να μην έβαλε σε αυτόν τον οδηγό για να τον βάλω σε κάποιο άλλο, όπως και οδηγούς που θα θέλατε να δείτε σε ένα επόμενο βίντεο. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Πάτε εγγραφή, δωρεάν είναι, και καμπανάκι αν θέλεις να σου έρχεται κάθε εβδομάδα ειδοποίηση για τα βίντεο αυτά. Και τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Να είστε καλά και καλές προβολές!